Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη είναι η κατάσταση της υγείας του 53χρονου λογιστή του οχηματογωγού πλοίου Express Κιάθος, που λίγο μετά την Ανάσταση τραυματίστηκε στην Κοιλιακή χώρα, πιθανότατα από θραύσμα κροτίδας ή βεγγαλικού. Οι συνάδελφοί του, που παρακολουθούσαν από το πλοίο την ρήψη βεγγαλικών μετά την Ανάσταση στο λιμάνι της Κοπέλου, πάγωσαν βλέποντας τον 53χρονο να πέφτει αιμόφυρτος στο κατάστρωμα. Τα παιδιά ακούσαν ένα θόρυβο, πώς η σφαίρα. Πώς φυρίζει η σφαίρα ένα πράγμα, και αμέσως ο Γιώργος διπλώθηκε, βάζοντας τα χέρια του εδώ στην Κυριακή χώρα. Α, μάλιστα. Ναι, δηλαδή ένα πράγμα που θα παίξω, χωρίς λάμψη όμως, μόνο με ένα ήχο. Μάλιστα. Λοιπόν, του λέει το αλουνού του Μάκη, ρε Μάκη, λέει, τι είναι αυτό, και κάνει τα χέρια του όπως τα είχε βάλει αυτά και είχαν γεμίσει αίμα. Του λέω ο Μάκης, εσύ Γιώργο, λέει, τι έγινε, λέει, χτυπήθηκες, πάμε μέσα. Με το που μπήκανε μέσα, εγώ ήμουν σε μια άλλη εκκλησία και με ειδοποιήσανε, γονάτισε ο άνθρωπος. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στις 4 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου υπευλήθη σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί αφαίρεσαν τον ένα νεφρό και μέρος του παχαίου σκελετού εντέρου που είχε χτυπήσει το θράψμα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνο. Σας είπα ότι είναι σε σοβαρή, μεν, αλλά σταθερή και καλή κατάσταση, τέτοια που να του επιτρέπει και τη μεταφορά στην Αθήνα. Οι γιατροί είναι απολύτως ικανοποιημένοι από την πορεία του ασθενούς. Αυτό το αντικείμενο είναι ακόμη μέσα, αυτό το βλήμα. Διότι αυτό το βλήμα, ένα είδος βλήματος, να σας το πω έτσι, είναι από αυτοσχέδιο μηχανισμό που φτιάχνουν και σαν στυλ ρουκέτας, και τα χρησιμοποιούν αυτά και τα εκτοξεύουν χωρίς να ξέρουν πού πάνε. Είναι σφινωμένο στην πίσω αριστερή πλευρά, στα πλευρά που λέμε. Μάλιστα. Και πρέπει να γίνει καινούργια επέμβαση για να αφαιρεθεί. Από τον άνθρωπο, στα καλά καθούμενα. Ναι, ναι, το σακάτεψε, τελείωσε, άχρηστος άνθρωπος. Στα καλά καθούμενα και χωρίς να έχει καμιά υποψία, οτιδήποτε. Κύριε Θεοδόρου, αυτό που έζησα και το έχω αφήσει, έτσι που έχει φτάσει η κατάσταση, έχω ορκιστεί να μην πατήσω ποτέ σε εκκλησία τέτοια ημέρα. Το μεσημέρι, η οικογένεια του 53χρονου τον μετέφερε σε νοσοκομείο των Αθηνών με ιδιωτικό ασθενοφόρο, ώστε να συνεχιστεί η νοσηλεία του.